Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο μου στο κανάλι μου, στο Roberto Trip, εδώ πέρα στον Λίβανο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Βηρητού, στις σπηλιές Τζέιτα Γκρότο. وأقول نسيت خلاص هوا وأنا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρητού, βρισκόμαστε στις σπηλιές Τζέιτα Γκρότο. Θεωρώ αδιανόητο τουρίστας που θα έρθει στη Βηρητό να μην περάσει από τις συγκεκριμένες σπηλιές. Έχω πάρει το εισιτηριάκι μου. Ορίστε, είναι εδώ πέρα, είναι μια κάρτα τουρίστα. Έχω μπει στο τρενάκι το οποίο θα με οδηγήσει στις σπηλιές και η τιμή του είναι 133 λιβανέζικες λίρες, κάτι λιγότερο από 2 ευρώ, ας πούμε κοντά στο 1,5 ευρώ. Η τιμή είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή, γιατί θα είμαστε αρκετή ώρα μέσα στο σπήλαιο και θα είμαστε και με βάρκα. Έχουμε ξεκινήσει, παιδιά μας, το διπορικό λίγα μέτρα προς το όμορφο δάσος και την περιοχή της Τζέιτα και οδεύουμε προς τα σπήλαια, τα οποία πιστεύω ότι θα μας μαγέψουν και είναι τα πιο διάσημα εδώ πέρα στον Λίβανο. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Βρίσκομαι μέσα στη φύση, ακούω τα τρεχούμενα καράκια και απολαμβάνω αυτή την υπέροχη εκδρομή, μία ηλιόλουστη μέρα, 2 Μαρτίου σήμερα το 2023. Γενικώς όσες μέρες βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Λίβανο, όλες οι μέρες είναι με έναν τέτοιο όμορφο ήλιο και πάνω από 25 βαθμούς. Και το σημείο όπου μας έχει αφήσει το τρενάκι μας για να ετοιμαστούμε να περάσουμε από εδώ πέρα, από αυτόν εδώ το χώρο, μέσα στα σπήλαια της Τζέιτα. Έχουμε περάσει μέσα στο σπήλαιο, φίλες και φίλοι μου. Το συγκεκριμένο σπήλαιο, το οποίο είναι εκπληκτικό, όσο βλέπω δεν το χορταίνω. Ζήτησα από τον οδηγό μας να μας κάνει και μία δεύτερη βολτούλα για να μπορέσουμε να βιώσουμε την κατάσταση με τη βάρκα, η οποία είναι μαγική. Παιδιά, γενικώς το σπήλαιο Τζέιτα είναι ένα σύστημα δύο ξεχωριστών αλλά και διασυνδεδεμένων σπηλαίων, τα οποία εκτείνονται σε συνολικά μήκος 9 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην κοιλάδα Nahr al-Kalb, στην τοποθεσία Τζέιτα. Είναι περίπου 18 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βηρητού. Αν και κατοικήθηκε στους προϊστορικούς χρόνους, το κάτω σπήλαιο ανακαλύφθηκε ξανά μέχρι το 1836 από τον William Thompson. ليالك
مش عايش ومستني كده حيني وحيني وحشتيني سنين بعدك على عيني ليالي كنت مش عايش ومستني كده حيني وحشتيني وحشتيني سنين بعدك على عيني ليالي كنت مش عايش ومستني كده حيني. Αυτό ήταν και το σπήλαιο της Jada Grotto. Δεν μπόρεσα να σας κάνω πάρα πολλά πλάνα, διότι με το ζόρι καταφέραμε και περάσαμε μέσα την φωτογραφική μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια πλάνα και κάποιες λήψεις. Η επίσκεψη για τα πρώτα λίγα μέτρα μπορεί να γίνει με τα πόδια, αλλά στη συνέχεια γίνεται με σκάφος, διότι διοχετεύει υπόγειο ποτάμι, το οποίο παρέχει πόσιμο νερό σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο Λιβανέζους. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο είναι ένα κέντρο ψυχαγωγίας το οποίο δέχεται περίπου ετησίως 280.000 επισκέπτες. Εγώ, παιδιά, αυτό που έκανα για να μου βγει πάρα πολύ οικονομικά, βρήκα λίγο εκτός πόλης, αφού περπάτησα εκτός Βηρητού, ένα ταξί και έκανα συμφωνία 7 δολάρια περίπου για να με φέρει μέχρι εδώ πέρα και 5-6 δολάρια για να με πάει στον επόμενο προορισμό, τον οποίο θα μάθετε αφού τελειώσουμε το tour μας μέσα στη σπηλιά Τζέιτα. Μπορείτε να κάνετε συμφωνίες, παιδιά, και όχι από τα ξενοδοχεία σας να καλείτε, ας πούμε, άτομα μέσω ρεσεψιόν και να κλείνετε κάποια tour τα οποία θα σας κατακρεουργήσουν με τις τιμές. Δηλαδή, εμάς μας ζήτησε το ξενοδοχείο μας 50 ευρώ για να μας κάνει το συγκεκριμένο tour, είναι ένα-δυο ακόμα αξιοθέατα, ενώ με το ταξί δεν θα μου βγει περισσότερο από 20 ευρώ. 20 ευρώ το πολύ θα μου βγει maximum και θα έχω το ταξί περίπου 8 ώρες. Βενζίνη είναι πάνθυνη εδώ πέρα, οπότε μη σας ανησυχεί. Γενικώς οι ταξιτζίδες δεν χάνουν πάρα πολλά, για αυτούς 20 ευρώ είναι αρκετά υψηλό μεροκάματο που δεν το βλέπουν τουριστικά και θέλουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ όμορφα μέρη τα οποία θα σας ταξιδέψουμε απόψε. Λίγο πέρα από την συγκεκριμένη περιοχή την οποία βρισκόμαστε, στην περιοχή του Ζουνιέ, και συγκεκριμένα πηγαίνουμε σε ένα τουριστικό αξιοθέατο, το οποίο όσοι τουρίστες περνάνε από τον Λίβανο πηγαίνουν να το δούνε. Δεν θα σας πω ποιο είναι ακόμα, ή θα το έχετε καταλάβει όσοι είστε ψαγμένοι, ή θα το μάθετε όταν φτάσουμε. Φύγαμε λοιπόν προς Ζουνιέ. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι μου, στην πρώτη κυρία του Λιβάνου. Χαρίσα, κυρίες και κύριοι. Πίσω μου ακριβώς, όπως βλέπετε, την Χαρίσα, η οποία είναι ένα ιερό προσκύνημα
που βρίσκεται σε μία βουνοκορφή του ομώνυμου όρος Χαρίσα, το οποίο έχει υψόμετρο 650 μέτρα, πάνω από τον γραφικό κόλπο του Ζουνιέ, τον οποίο θα σας δείξω αμέσως τώρα. Αυτός, όπως θα δείτε πίσω μου, είναι όλος ο κόλπος του Ζουνιέ, ο οποίος ανήκει στην παραλιακή πόλη του Ζουνιέ του Λιβάνου, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά η θέα από αυτό το σημείο κόβει ανάσα, είναι απερίγραπτη. Βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο αυτής της περιοχής και έτσι μπορούμε να έχουμε πανοραμική θέα σε όλο τον κόλπο του Ζουνιέ και την περιοχή του Ζουνιέ. Δυστυχώς, παιδιά, οι λήψεις μου δεν μπορούν να είναι τέλειες, διότι ο χώρος, όπως θα δείτε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ στενός και δεν έχω καλή οπτική με την Παναγία. Εδώ, όπως θα δείτε, ζοριζόμαστε λίγο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς. Αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι μου, που σας έχω αυτή τη στιγμή, είναι το καλύτερο σημείο το οποίο μπορούμε να βλέπουμε το άγαλμα της Χαρίσα. Το συγκεκριμένο άγαλμα το οποίο βλέπετε είναι και το πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο της πόλης του Ζουνιέ, το άγαλμα της Χαρίσα, το οποίο είναι ένα γιγαντιαίο μπρούτζινο άγαλμα της Παναγίας του Λιβάνου. Είναι βαμμένο με λευκό χρώμα και έχει βάρος 15 ολόκληρους τόνους. Έχει κατασκευαστεί στην Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και τοποθετήθηκε στη Χαρίσα το 1908. Τα χέρια τα οποία έχει απλωμένα το συγκεκριμένο άγαλμα σημαίνει ότι καλεί όλους τους πιστούς, στους οποίους, αν και είναι από διάφορα δόγματα, τους καλεί να έρθουν προς αυτήν. Φίλες και φίλοι μου, αυτό ήταν και από το υψηλότερο σημείο της Παναγίας. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα κάτω και θα έχουμε κάποιες λήψεις από πανοραμική θέα στον κόλπο του Ζουνιέ. Πάρα πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο αξιοθέατο, απλά δεν υπάρχει αρκετός χώρος έτσι ώστε οι φωτογραφίες μας να γίνουν πιο καλές, τα βίντεό μας να μπορέσουμε να τα τραβήξουμε έτσι πως θέλουμε και να έχουμε φόντο το συγκεκριμένο τουριστικό αξιοθέατο για πολλούς, κατά άλλους θρησκευτικός τόπος. Εδώ ακριβώς, όπως θα δείτε, στην βάση ακριβώς του αγάλματος υπάρχει ένα παρεκκλήσι, ενώ παραπλεύρος από το παρεκκλήσι, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πίσω μου ακριβώς, ορθώνεται ένας τεράστιος διαστάσεων, ένας υπερμοντέρνος καθεδρικός ναός, ο οποίος ναός είναι μαρονίτικος και υπάρχει και μία εκκλησία βυζαντινού ρυθμού, η ελληνοκαθολική του Αγίου Παύλου, χτισμένη μεταξύ του 1947 και του 1962. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, και από την Χαρίσα και τα όμορφα παρακλήσια τριγύρω της. أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك يهمك في إيه أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير
اي كلمه حب اتقالت في يوم ما بين اتنين تسوى حلاوه كلمه منك قلتها لي. عيب قلت ايه كده تاني وتالت انا قلبي كله حنين ولا يطفي نار حبيبي غير لو عدتها لي. عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي زي اللي اول مرة بيحس بأمان. خليك معايا خليك معايا يا حبيبي مهما كان خليك معايا يا حلم. أفتي تي ستيغمي τελειώνουμε από την Παναγία Χαρίσα και συνεχίζουμε το διπορικό μας σε μια άλλη περιοχή παραδίπλα, την οποία θα μάθετε σε λίγο. Για φύγαμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου στην Βίβλο του Λιβάνου ή αλλιώς στα αραβικά Τζουμπαΐλ. تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين. Η Βίβλος είναι μια πόλη του Λιβάνου η οποία βρίσκεται στις ακτές του Λιβάνου και απέχει 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βηρυτού. Πιστεύετε ότι έχει κατοικηθεί 8.800 χρόνια π.Χ. με 7.000 χρόνια π.Χ. και σύμφωνα με αποσπάσματα αποδιδόμενα στον ημιθρηλικό Φίνικα που κτίστηκε από τον Κρόνο ως πρώτη πόλη στην Φινίκη. Αυτός ο πεζόδρομος που βλέπετε είναι ο κεντρικός πεζόδρομος της Βίβλου, ο οποίος έχει αρκετά μαγαζάκια με σουβενιράδικα και στο τελείωμά του θα βρείτε και κάποια μαγαζάκια τα οποία είναι έτσι με φαγητό, δεν θα τα ονομάσω ως εστιατόρια. Πάντως είναι αρκετά τουριστικά, δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να κάτσει κάποιος να φάει εδώ πέρα. Λοιπόν παιδιά, κατά τους φοινικικούς χρόνους ήταν μεγάλο ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο, κυρίως λόγω της εξαγωγής πάπυρου. Σήμερα θεωρείται η παλαιότερη κατοικημένη πόλη του κόσμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το όνομα το οποίο έχει πάρει η πόλη είναι ελληνικό. Ο πάπυρος πήρε το αρχαίο ελληνικό όνομα από το γεγονός ότι γινόντουσαν εξαγωγές στο Αιγαίο μέσω της Βίβλου, ενώ επίσης η λέξη βιβλίο και βίβλος έλκουνε την καταγωγή τους από αυτό το όνομα, φίλοι μου. Κάναμε μια εισαγωγή για την Βίβλο, να ξέρετε κάποιες πληροφορίες παιδιά, και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τα αξιοθέατά μας για να σας ταξιδέψουμε και εσάς μαζί μας. Για φύγαμε!
Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου στο κάστρο της Βίβλου. Είναι το πρώτο αξιοθέατο το οποίο θα επισκεφτούμε. Για φύγαμε λοιπόν. Για πάμε φίλες και φίλοι μου. Για ελάτε μαζί μου. Εδώ είναι η πρώτη είσοδο στην οποία θα περάσουμε μέσα στο κάστρο. Εισιτήριο 200 λιβανέζικες λίρες ή 200.000, ας το πούμε καλύτερα, 200.000 λιβανέζικες λίρες. Είναι περίπου στα 2 ευρώ και κάτι. Γενικώς άκρος τουριστική τιμή για Λίβανο. Αλλά γενικώς είναι τουριστική η περιοχή εδώ πέρα στην Βίβλο. Το κάστρο Βίβλος είναι ένα κάστρο σταυροφόρων στην Βίβλο του Λιβάνου. Στην εποχή των σταυροφόρων ήταν γνωστό ως κάστρο του Ζιμπελέτ, το οποίο ανήκε στην γενοβέζικη οικογένεια Εμπριάκο, άρχοντες της πόλης. Το κάστρο αυτό βρίσκεται δίπλα στον φοινικικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος περιέχει ερείπια και θα τον δείτε πίσω μου ακριβώς. Όλος αυτός είναι ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος είναι παραθαλάσσιος και έχει αρκετά ερείπια γύρω από το κάστρο. Τα ερείπια του ναού Μπαλαάτ Τζεμπάλ και του ναού των Οβελίσκων. Το κάστρο έχει κτιστεί από τους σταυροφόρους τον 12ο αιώνα από γηγενή ασβεστόλιθο, όπως θα δείτε εδώ πέρα φίλοι μου, και από ερείπια ρωμαϊκών κατασκευών, όπως θα δείτε εδώ πέρα κάτω. Η τελική κατασκευή του κάστρου περιλαμβανόταν από μία τάφρο και το κάστρο της Βίβλου έχει διακεκριμένα ιστορικά κτίρια για τους γείτονες τους οποίους διαμένουν γύρω από το κάστρο, φίλοι μου. Τώρα από το σημείο που βρισκόμαστε στο κάστρο, σε λίγη απόσταση εκτός κάστρου, πολύ κοντινή, βρίσκονται κάποιοι Αιγυπτιακοί ναοί και η Φοινικική Βασιλική Νεκρόπολη συν το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, φίλοι μου. Το συγκεκριμένο κάστρο το οποίο βλέπουμε είναι το καλύτερο παράδειγμα ενός νέου τύπου του 12ου αιώνα, το οποίο αναμειγνύει τον τύπο Castrum με το κάστρο του τύπου Turris. Ένα περίπου τετράγωνο σύνολο τυχών που ενισχύονται από γωνιακούς πύργους, όπως αυτός εδώ ακριβώς πίσω μου είναι ένας γωνιακός πύργος, το οποίο δίνει μια πολύ μεγάλη ενίσχυση στα πατήματα του κάστρου και είναι κτισμένος γύρω από ένα ντονζόν, το οποίο σχηματίζοντας έτσι δύο πολύ σημαντικά στρώματα άμυνας. Αυτά κυρίες και κύριοι και για το κάστρο της Βίβλου, το οποίο κυριαρχεί σαν στοιχείο
στην περιοχή της Βίβλου. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς όσο και εμείς. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ, τα πλάνα ζορίζομαι να σας τα κάνω, διότι σε αρκετά σημεία έχει τόσο δυνατό ήλιο, παιδιά, που η κάμερα, όσο και να ρυθμίσω το φωτισμό της, ζορίζεται και μου τα δείχνει όλα πάρα πολύ έντονα. Βρίσκομαι στην παραλία της Βίβλου, αφού έχω κατέβει όλο τον δρόμο, έχω φτάσει στο τελείωμα. Εδώ θα δούμε κόσμος ο οποίος έχει αράξει, κάνει την υιοθεραπεία του, κάνει και το μπανάκι του. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, διότι δεν έχω μαζί μου ρούχα, έστω μια πετσέτα, να πέσω κι εγώ να κάνω την υιοθεραπεία μου. Πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, ο καιρός είναι τέλειος. Ίσως έχει και 28 με 29 βαθμούς στις 2 Μαρτίου. Μας έχει κάνει μέρες μαγικές, παιδιά. Εδώ γυρνάμε τον Λίβανο και δεν έχουμε παράπονο από τον καιρό. Όλα πάνε τέλεια. Ας ελπίσουμε να μην το ματιάξουμε στις επόμενες μέρες οι οποίες μας μένουν. Για πάρτε λίγο και μία πανοραμική από εδώ, από αυτό το σημείο που βρίσκομαι. Για να δούμε. Εδώ πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζονται να κάνουν τη βουτιά τους. Μια χαρά. Πολύ ωραία, παιδιά. Και υπάρχει άλλος κόσμος λίγο πιο πέρα. Εδώ πέρα που κάνει την ηλιοθεραπεία, το όπως σας είπα. Γενικώς η παραλιακή δεν έχει τα μεγάλα πεζοδρόμια τα οποία μπορείτε να περπατήσετε. Έχει την παραλία στην οποία μπορείτε να κάνετε μπάνιο αν εφόσον σας βοηθάει και ο καιρός, και κάποια εστιατόρια άκρος τουριστικά. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, παιδιά, η Βίβλος, πολύ γραφική,
αλλά και το αρνητικό είναι ότι είναι αρκετά τουριστική και αυτό είναι το κακό της υπόθεσης, διότι οι άνθρωποι εδώ πέρα κοιτάζουν να εκμεταλλευτούν τον τουρισμό με κακό τρόπο και αν κάτσει κάποιος να φάει ας πούμε εδώ πέρα θα του ζητήσουν αρκετά ακριβές τιμές και ίσως κακή ποιότητα φαγητού θα του σερβίρουν. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή να κάτσει κάποιος να φάει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ο καθένας επιλέγει και βλέπει. Όπως θα δείτε εδώ πέρα στη θάλασσα ακριβώς πίσω μου έχει ένα εστιατόριο. Τώρα ποιος ξέρει τι θα σου σερβίρουν εκεί πέρα αν πας. Γενικώς από μουσεία δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Το κάστρο είναι το σημαντικότερος χώρος. Κάνα δυο μουσεία ακόμα τα οποία θα τα βρείτε, διότι είναι πάρα πολύ μικρή περιοχή. Και πάρα πολύ γραφικό το οποίο είναι το λιμανάκι της, το οποίο θα μεταφερθούμε αμέσως τώρα, διότι θα κάνετε μια όμορφη περατζάδα και θα το ευχαριστηθείτε. Για πάμε λοιπόν. وخلاص لقيت كل اللي ما حلمت بيه في اللحظة دي. Συνεχίζουμε με την πανέμορφη και θαυμάσια μαρίνα στην πόλη της Βίβλου, η οποία είναι εξαίσια, αξίζει κανείς να έρθει να κάνει μια βόλτα, να περπατήσει, να δει όλο αυτό το γραφικό μέρος, τα σκαφάκια, τη θάλασσα, τα εστιατόρια και γενικώς μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση, φίλοι μου. Πάρα πολύ όμορφα, εγώ έχω μείνει έκπληκτος και νιώθω ότι χαλαρώνω εντελώς με αυτές τις όμορφες εικόνες τις οποίες βλέπω. Ένα ακόμη επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του, εδώ πέρα στο Λίβανο. Μας βρίσκεται στο τελείωμα στην πόλη της Βίβλου. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.